Κωνσταντίνε, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο Αυτό είναι Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι ο αδερφός της Θωμαής Εμμανουηλίδη, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι η αδερφή σου που μπήκε πρόσφατα στο Survivor, την προηγούμενη εβδομάδα πιο συγκεκριμένα. Πώς είναι τώρα να τη βλέπεις από την τηλεόραση? Εντάξει, πρωτόγνωρο είναι το ότι στυνόμαστε κάθε βράδυ στις 9 και περιμένουμε να τη δούμε. Είχαμε συνηθίσει να τρέχει στους αγώνες, που ήταν ένα δεκάλεπτο κούρσα, αλλά τώρα είναι πολύ πρωτόγνωρο όλο αυτό με τις κάμερες. Θέλω να μου πεις, εσύ ήξερες, ήσουν μαζί της, ας πούμε, όταν είχε δηλώσει συμμετοχή, είχε μοιραστεί τις πρώτες της σκέψεις μαζί, ή σας απλά σας ανακοίνωσε ότι έχω κάνει αίτηση στο Survivor, μπαίνω, με πήρανε, πώς έγινε όλο αυτό? Μας ανακοίνωσε ότι έκανε αίτηση για να μπει στο Survivor και περίμενε. Μετά πέρασε πρώτο casting στη Θεσσαλονίκη, είχαν πάρει νομίζω γύρω στα 1000 άτομα. Και εν τέλει κατέληξε και στο επόμενο casting, πέρασε στην επόμενη φάση που έτρεξαν τα αγωνίσματα στην Αθήνα. Οπότε εμείς το μάθαμε τελευταία στιγμή ουσιαστικά ότι είναι πολλές πιθανότητες να μπω, μας ανακοίνωσε. Υπήρχε κάτι ίσως που την άγχωνε σχετικά με την επιβίωση εκεί, με το φαγητό? Νομίζω δεν την αγχώνει τίποτα, από την άποψη ότι είχε συνηθίσει με την κοπηλασία, η κατηγορία της ήταν ελαφρή. Οπότε έπρεπε να είναι σε κάποια συγκεκριμένα κιλά. Οπότε μετρούσε πολλές φορές την μπουκιά της που θα έτρωγε. Οπότε στο φαγητό σίγουρα δεν υπάρχει θέμα. Μετά στα αγωνίσματα είναι ένα αθλητικό παιδί γενικά που δεν θέλει να χάνει. Δεν τα παρατάει εύκολα. Οπότε νομίζω θα το απεξέλθει σε όλο αυτό. Δεν είχε κάτι το οποίο τη φόβιζε. Το μόνο που έχει θέμα είναι με αράχνες. Άμα δει αράχνη, θα την ακούσουμε μέχρι την Καστοριά. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θυμάμαι πριν φύγει, είπε: δεν θέλω να δω. Δηλαδή, καλύτερα ας δω φίδι, ποντίκι, δεν με ενδιαφέρει, μη δω αράχνη. Αυτό ήταν το βασικό της μέλη μου. Έτσι, με τα πρώτα αγωνίσματα που την έχεις δει τώρα να παίζει, με τους στόχους, με αυτά, πώς τη βλέπεις? Εντάξει, εβδομάδα προσαρμογής ήταν πιο πολύ. Τώρα, στο πρώτο επεισόδιο είχε λίγο άγχος, η αλήθεια είναι, με τους στόχους. Ωστόσο, νομίζω προσαρμόζεται εύκολα. Δηλαδή, ήδη έχει δείξει τις ικανότητες, τις αγωνιστικές. Λόγω της κοπηλασίας είναι πάρα πολύ γυμνασμένη. Έχει και τα πόδια της και τα χέρια της είναι πολύ γυμνασμένη και νομίζω θα δείξει την πορεία το τι αξίζει και το πόσο καλή είναι αγωνιστικά. Θα το βρει και με τους στόχους στην πορεία, πιστεύω. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο χαρακτήρας της πώς είναι, εσύ που την ξέρεις έτσι καλύτερα? Εμείς τη βλέπουμε νομίζω λίγο πιο ήσυχη, ακόμα πιο ήρεμη, σαν άνθρωπο. Ναι, γιατί είναι, με το που μπήκε, ήταν σπασμένη σε δύο ομάδες ουσιαστικά οι μαχητές. Οπότε νομίζω προσπαθεί να καταλάβει πού πρέπει να πάει, τι να ακολουθήσει. Δεν θέλει να πάρει γρήγορες αποφάσεις. Εσύ με ποιον πιστεύεις ότι έτσι μπορεί να έρθει λίγο πιο κοντά από την ομάδα της που έχεις δει λίγο πάνω κάτω ότι παίζει? Σίγουρα είναι πιο κοντά με τον Ανδρέα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Τώρα νομίζω είναι πολύ νωρίς για να πω προς τα πού θα πάει. Δεν γνωρίζω. Τους υπόλοιπους παίκτες, γενικά παρακολουθούσε η ίδια Survivor, το βλέπατε μαζί? Ναι. Πώς τις φαινόταν στην αρχή, γιατί μάλλον βλέπουμε ότι οι παίκτες που ήδη που μπαίνουν πιο μετά ίσως να έχουν ένα προτέρημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το ότι είναι λίγο πιο υποψιασμένοι. Με είχε πάει με τους διάσημους όταν είχαμε πετάξει μαζί, τέλη Δεκεμβρίου δηλαδή. Οπότε ήταν στον Άγιο Δομήνικο. Ωστόσο δεν είχαμε επαφή, δεν είχαμε επικοινωνία να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή μπορεί να πει και να μην έχει άποψη καθόλου. Τέλη Δεκεμβρίου μας πήρε μια τελευταία βίντεο κλήση, μας είπε: μου παίρνουν το κινητό, σας χαιρετώ. Θα ήθελες να φτάσει στον τελικό, πώς το σκέφτεσαι εσύ? Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα νομίζω να πούμε για τελικούς, αλλά έχει τα στοιχεία, τα αγωνιστικά σίγουρα να πάει αρκετά ψηλά. Θα ήθελα εννοείται να τη δω νικήτρια και μακάρι. Έκανε κάποιο είδους προπόνηση πριν μπει στο Survivor πιο συγκεκριμένη για να έχει περισσότερη αντοχή? Την αντοχή την κατήχε όπως και να έχει. Δηλαδή, λόγω της κοπηλασίας ήταν ανέκαθεν με τα γυμναστήρια, με βάρη. Δηλαδή, έφτανε στο σημείο που έκανε τρεις προπονήσεις μέσα στη μέρα. Οπότε και πολύ νομίζω στους στόχους ίσως υστερεί. Και άλλα θα το βρει στην πορεία όπως είπα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να τα παρατήσει. Θα το βρει σίγουρα. I'm gonna survive, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving.